Λοιπόν, μετά τη λήξη του αγώνα Θύελλας Περιστερίου Αστέρας Γλυφάδας, μαζί μας ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Γλυφάδας, Παναγιώτης Ζαμπαράς. Παναγιώτη, πρώτος αγώνας, πρώτη παρουσία του Αστέρα Γλυφάδας στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Έχω να πω ότι η ομάδα έπαιξε καλά γενικότερα. Υπήρχαν κάποια ανοίγματα στον τομέα της άμυνας και του κέντρου. Η ομάδα ακόμα φτιάχνεται, στηρίζεται. Προσπαθούμε να βρούμε τους παίχτες να παίξουμε, τα κενά μας να καλύψουμε. Δεχτήκατε το πρώτο γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και στη συνέχεια από δικά σας λάθη. Λάπου λάθη γίνονται, όσο περνάει η ώρα κουράζονται, οι ανάσες δεν υπάρχουν. Οπότε σιγά σιγά λάθη θα γίνουν, γιατί πάλι είχαν τα πνευμόνια, είχαν τη δύναμη, βγήκαν στη κόντρα, μας βάλανε τα γκολ. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, δεν έγινε αυτό. Δεν επαναπαυόμαστε, προσπαθούμε για το επόμενο μάτς. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.